γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το σχεδιασμό μας για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021. Μέσα μας, η χαρά παλεύει με την ανησυχία για τις διαρκείς ανατροπές που φέρνει η πανδημία στη δουλειά και τις ζωές όλων μας. Είναι η δεύτερη χρονιά που λειτουργούμε υπό έκτακτη συνθήκη. Είναι η δεύτερη χρονιά που καταστρώνουμε πολλαπλά σχέδια διάσωση των εκδηλώσεών μα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και φυσικά η δεύτερη χρονιά που είμαστε αναγκασμένοι να αναγγείλουμε τα σχέδιά μας διαδικτυακά. Κάτι που μας στερεί όλη τη χαρά της επαφής και της γιορτινής αισιόδοξη ατμόσφαιρας που δημιουργεί η συνάντηση όλων των καλλιτεχνών και των συνεργατών μας μέσα στον ίδιο χώρο για το μοίρασμα των εκπλήξεων που σας ετοιμάζουμε. Ναι, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες και κάνουν το έργο όλων μας ακόμα πιο περίπλοκο. Όμως είμαστε επίμονοι και δεν χάνουμε το κουράγιο μας. Νιώθουμε την αγωνία των συναδέλφων μας καλλιτεχνών και όλων των ανθρώπων του πολιτισμού που εδώ και 15 μήνες βιώνουν μια σκληρή, αφύσικη πραγματικότητα. Αγωνιζόμαστε. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι το φεστιβάλ είναι το θερινό σπίτι χιλιάδων καλλιτεχνών και τεχνικών συντελεστών από το ελεύθερο θέατρο, το χορό, τα οικαστικά και τη μουσική που εργάζονται εδώ και μήνες για να παρουσιάσουν τα έργα του στο κοινό. Και βέβαια, το φεστιβάλ είναι το σπίτι σχεδόν όλων των κρατικών καλλιτεχνικών οργανισμών. Γι' αυτό το πρόγραμμα φέτο δίνει έμφαση στην ελληνική δημιουργία. Ταυτόχρονα, ακόμα χίλιοι καλλιτέχνε και άλλοι συντελεστέ από του κορυφαίου θεσμού τη Ευρώπη και τη Αμερική έχουν προσκληθεί στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου και εργάζονται πάνω σε νέε δημιουργίε και συμπαραγωγέ που ευελπιστούμε ότι οι συνθήκε θα μα επιτρέψουν να σα παρουσιάσουμε ζωντανά. Είναι για μας πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι όπως κάθε χρόνο θεατές από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη αναμένουν να ανακοινώσουμε το πρόγραμμά μας προκειμένου να οργανώσουν τα θερινά του σχέδια και την επίσκεψή τους στην Αθήνα και την Επίδαυρο. Αγαπητό κοινό, ξέρουμε πόσο ανυπομονείτε να επιστρέψετε εδώ, κοντά μας, στις θέσεις σας. Άλλο τόσο αδειμονούμε και όλοι εμείς. Έχουμε σχεδιάσει να σας παρουσιάσουμε πάνω από 80 παραγωγές, δίνοντας προτεραιότητα στους Έλληνε δημιουργούς. Οι ελληνικέ παραγωγέ ξεπερνούν τι 50, ενώ οι παραγωγέ από το εξωτερικό είναι περίπου 30. Επιπλέον, το φεστιβάλ επεκτείνει τι διεθνεί του συμπαραγωγέ στον χώρο των παραστατικών τεχνών, παρουσιάζοντα φέτο 10 νέα έργα σε συνεργασία με κορυφαίου πολιτιστικού οργανισμού από τη Γερμανία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Αμερική, το Βέλγιο και την Τουρκία. Ορισμένα από τα έργα αυτά είναι έργα Ελλήνων δημιουργών, τα οποία μετά από την πρεμιέρα του στην Αθήνα θα φιλοξενηθούν ω συμπαραγωγέ σε σκηνέ του εξωτερικού. Το φεστιβάλ ενισχύει το διάλογο ανάμεσα σε Έλληνε και ξένου καλλιτέχνε για να τροφοδοτήσει το κοινό με νέα τολμηρά έργα δημιουργών από την αφρόκρεμα του διεθνού στερεώματο. Μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο πολιτιστική ανομβρία, η ευθύνη μα αλλά και η όρεξή μα είναι τεράστια. Ο διάλογο πρέπει να ξανανοίξει. Το καλοκαίρι του 2020 το φεστιβάλ κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα μέρος από το πρόγραμμα που είχε αρχικά σχεδιάσει. Η πανδημία δημιούργησε ειδικέ συνθήκες τις οποίες διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά. Τα μέτρα που πήραμε όχι μόνο επενέθηκαν, αλλά αποτέλεσαν πρότυπο για την ασφαλή πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκτός του φεστιβάλ. Αξιοποιώντα την εμπειρία και τη γνώση μα πλέον, είμαστε αισιόδοξοι πω το φετινό καλοκαίρι θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το καλλιτεχνικό μα πρόγραμμα στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση και με τρόπο που εναγκαιάται πάνω απ' όλα την ασφάλεια του κοινού και των ανθρώπων του φεστιβάλ. Η πανδημία, άλλωστε, δεν υπήρξε μόνο εμπόδιο για τον οργανισμό. Μα έδωσε την ευκαιρία να επαναξετάσουμε δεδομένα ενό θεσμού που κουβαλά μια ιστορία 66 ετών. Μα προκάλεσε να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Έτσι, σε πείσμα του αντίξωου φετινού χειμώνα, αποφασίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μα να παραμείνουμε ανοικτοί. Να πάρουμε νέε πρωτοβουλίε. Να επεκτείνουμε αντί να περιστύλουμε τη δράση μα. Με δωρεάν εργαστήρια, μεταδόσει παραστάσεων και συναυλιών, αλλά και πρωτότυπα ψηφιακά έργα όπω τα Radio Plays, το φεστιβάλ προσέφερε στο κοινό υψηλή ποιότητα καλλιτεχνικά έργα και στάθηκε δίπλα στου καλλιτέχνε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτήν τη αναγκαστική αποχή. Και τώρα τι κάνουμε τώρα. Στόχο μα είναι να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μα, προσφέροντά τον στο κοινό είτε με φυσική παρουσία είτε, αν χρειαστεί, διαδικτυακά. Με όλε τι επιφυλάξει που μα γεννά η συνθήκη, αλλά ταυτόχρονα με αμέριστη προσήλωση στην αποστολή μα, αλλάζουμε σχήμα στο φεστιβάλ, ούτω ώστε να μα χωρέσει όλου και όλε όλες τις παραγωγές που πέρσι ματαιώθηκαν και μεταφέρθηκαν για φέτος, όλες τις νέες δράσεις και τα σχέδια που με φροντίδα και ενθουσιασμό ετοιμάζαμε τόσο καιρό. Με τη νέα εταιρική ταυτότητα που σας παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες, ανοίγουμε πανιά για νέα ταξίδια, ανανεωμένη και γεμάτη όρεξη. Αντλούμε έμπνευση από τη μακρόχρονη ιστορία του φεστιβάλ και εξελισσόμαστε, οικοδομώντας μια σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα. Φίλε και φίλοι, στο πλαίσιο τη ανακοίνωση του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδάβρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την Καλλιτεχνική Διευθύντρια, τα μέλη τη Διοίκηση, καθώ και όλου του εργαζόμενου στο φεστιβάλ για τη διαρκή προσπάθεια και προσήλωσή του στην επίτευξη ενό στόχου, ο οποίο καθ' όλη τη διάρκεια τη πανδημία είναι διτό. Αφενό, μεν η παρουσίαση ενό προγράμματο καλλιτεχνικά άρτιου και όσο το δυνατόν πιο πλούσιου, και αφετέρου, η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγειονομική προστασία. Η περισσυνή εμπειρία απέδειξε ότι το φεστιβάλ μπορεί να πραγματοποιήσει παραστάσεις σε συνθήκες ασφαλής για τους θεατές. Αυτή τη χρονιά οι δικές μας φιλοδοξίες, όπως και οι προσδοκίες των καλλιτεχνών, αλλά και όλων των συμπολιτών μας, είναι δικαιολογημένα μεγαλύτερες. Το καλοκαίρι αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε να εκτελέσουμε ένα πιο απαιτητικό και εκτεταμένο πρόγραμμα. Το κοινό είναι διψασμένο για ζωντανά θεάματα. Εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Το περασμένο καλοκαίρι, η Πυραιός 260 παρέμεινε αναγκαστικά κλειστή. Χάσαμε έτσι ένα τεράστιο μέρο του προγραμματό μα, το οποίο όμω θα σα παρουσιάσουμε φέτο, μαζί με νέε παραγωγέ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε σχεδιάσει ορισμένε εναλλακτικέ λύσει που περιλαμβάνουν χρήση των υπαίθριων χώρων μα. Αποφασίσαμε επίση να επεκτείνουμε το πρόγραμμα τη Πυρεό 260 μέχρι τον Οκτώβριο, για να χωρέσουν όλε οι ενεξελίξει παραγωγέ μα. Έτσι, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα δούμε κυρίως ελληνικές δημιουργίες, ενώ το φθινόπωρο κυρίως της διεθνής. Άλλωστε, η Πειραιός 260 φιλοξενεί περισσότερες από τις μισές παραγωγές μας. Θέατρο, χορός, μουσική, όπερα και εκθέσεις συνθέτουν ένα πολύ πλούσιο και ερεθιστικό πρόγραμμα. Ο πρόδρομος Τσινικόρης παρουσιάζει το Somewhere Beyond the Cherry Trees, από τον βυσινόκηπο του Τσέχοφ. Ο Κωνσταντίνο Χατζή συνεχίζει την έρευνά του στο δράμα με το έργο Κλιτεμνίστρα. Μουσική για ένα όργανο σε μουσική Γιώργου Κουμαντάκη. Με το αρχαίο δράμα και συγκεκριμένα με τον «Νέαντα» του Σοφοκλή, καταπιάνεται και ο Σίμο Κακάλα στον κήπο τη περιόδου 260. Ενώ ο Λευτέρης Βενιάδης, συνθέτη, γράφει μια όπερα ποδοσφαίρου με σκηνοθεσία τη Σοφία Σιμιτζή. Η Σοφία Μαραθάκη σκηνοθετεί το δάσο, μια παράσταση με οικολογική στόχευση. Η νεαρή Κατερίνα Γιανοπούλου προτείνει τη χρονιά με τα 13 φεγγάρια από την ομώνυμη ταινία του Φασμπίντερ. Και ο Έκτορα Λυγίζο ερευνά μια αρχιετυπική ιστορία γυναικεία εξέγερση στο σχολείο γυναικών του Μολιέρου. Τέλο, τέσσερις νέε παραγωγέ μα αφιερώνονται στο πλαίσιο του κύκλου 1821 για τον οποίο θα σα μιλήσω σε λίγο, εστιάζοντα σε συγκρούσει ενεργέ από την εποχή τη Επανάσταση έω σήμερα. Στη μουσική, ο νεαρό δεξιοτέχνη του jazz πιάνου Γιάννη Παπαδόπουλο παρουσιάζει το νέο του έργο Fourth Stream Music για τζαζ piano τρίο και κουαρτέτο εγχώρδων, ενώ οι ομάδε Zoom και Λατινίτα Νόστρα θα μα προσφέρουν ένα μοναδικό πάντρεμα μπαρόκ μουσική, αργαλιών ζακάρ και ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μια πρόσμενη συναυλία performance. Στα οικαστικά. Το καλοκαίρι, ο Τάσος Βρετός θα παρουσιάσει την εγκατάσταση The Feel Backstage, που αποτυπώνει την εμπειρία του underground clubbing στην Αθήνα από το 2005 και εξή, ερευνώντας το αθέατο κομμάτι της BDSM σκηνής και του ΛΟΑΤΚΙ ακτιβισμού. Το φεστιβάλ θα παρουσιάσει και ορισμένες πολύ ειδικέ μουσικές και θεατρικές παραγωγές εκτός των τυχών του, όπως η πρωτότυπη συναυλία του Δημήτρη Τηλιακού και τον Εξιλέντιο, η παράσταση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ειδικά για παιδιά, αλλά και ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου με τη Χριστίνα Μαξούρη. Ο καλλιτεχνικό προγραμματισμό μα δεν χωράει σε αυστηρέ θεματικέ και ασφικτικά αθεωρητικά πλαίσια. Ωστόσο, διαθέτει και φέτο ορισμένου άξονε γύρω από του οποίου στρέφονται κάποιε από τι παραγωγέ μα. Αρκετά από τα έργα του ελληνικού και του διεθνού προγράμματο αγγίζουν ποικιλότροπα ζητήματα που αφορούν την έμφυλη ταυτότητα. Σε μια εποχή που το κίνημα μη του οδηγεί τι εξελίξει και η συζήτηση για την ισότητα των φύλων είναι φλέγουσα. Το φεστιβάλ, ένα οργανισμό που το δυναμικό του αποτελείται στην πλειονότητά του από γυναίκε, δεν θα μπορούσε να απέχει από τον ουσιαστικό διάλογο τη εποχή μα. Ο κύκλο αυτό, με έργα που θα παρουσιαστούν στην Αθήνα αλλά και τη μικρή και τη μεγάλη Επίδαυρο, εστιάζει σε νέε δραματουργικέ προσεγγίσεις του αρχαίου ελληνικού δράματο. Στον ίδιο κύκλο, φυσικά, εντάσσεται και το ερευνητικό μα πρόγραμμα, η Πάροδο, Περισσότερα για αυτόν τον κύκλο σε λίγο, από την Επίδαυρο. Στον κύκλο αυτόν έχουμε αναπάντεχες μουσικέ συμπράξει, είτε σε συναυλίε, όπου η jazz συναντά δεξιοτέχνε τη παραδοσιακή μουσική είτε σε υβριδικέ performance, όπου η τέχνη του αργαλιού συναντά την παρόκ μουσική, ευρωπαϊκά αναγεννησιακά τραγούδια μπλέκονται με παραδοσιακέ μελωδίε από τι ακριτικέ περιοχέ τη Ελλάδα, ή το ποδόσφαιρο εμπνέει μια όπερα, όπου οι ποδοσφαιριστέ είναι ελληνικοί τραγουδιστέ και ο διαιτητή μαέστρο. <Το> Ειδικά για τον κύκλο αυτών, αναθέσαμε σε καλλιτέχνες από το θέατρο και το χορό τη δημιουργία έργων που στοχάζονται πάνω στην κληρονομιά του 21 με τρόπο ανατρεπτικό. Σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε τις παρακάτω παραστάσεις. Ο Ανέστη Αζά σχολιάζει τι ελληνοτουρκικέ σχέσει μέσα από την καυστική δημοκρατία του Μπακλαβά. Ο νεαρό Παντελή Φλατσούση στείλει μια εκρηκτική πασαρέλα με την παράσταση Εθνικό Ντεφιλέ. Ο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου επιστρέφει στο φεστιβάλ με την ΕΣΜΕ, ένα ξεχασμένο δραματικό ιδίλιο του συγγραφέα τη Γκόλφο Σπυρίδωνα Περεσιάδη, σε σκηνοθεσία τη ανερχόμενη Μαρίνα Βρόντι. Τέλο, στον κύκλο αυτόν εντάσσεται η νέα δουλειά τη χορογράφου Λενιό Κακλέα, Age of Crime. Όλοι του ερευνούν διαφορετικέ πτυχέ τη ιστορική επαιτή. Επιπλέον, υπάρχουν ακόμα ο κύκλος Layers of Street, που είναι αφιερωμένος στο hip-hop, και ο κύκλος Χρονοτόπια. Ένα πληθωρικό διήμερο ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής σε συνεργασία με το CTM Festival του Βερολίνου και το Ινστιτούτο Γκέτε. Στον κύκλο αυτό αποτελεί ξεχωριστό γεγονό η συναυλία τη βραβευμένη με Όσκαρ συνθέτρια Hildur Γκουτναντότυρ με το project Chernobyl. Καλημέρα, σα χαιρετώ από το Βερολίνο. Δυστυχώ τα περισσότερα διεθνή έργα πρέπει να αναβληθούν για το Σεπτέμβριο. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολύ διαφορετικές και πολύ έντονες καλλιτέχνικες τάσεις και καλλιτέχνικες γλώσσες. Ένα μέρος των δημιουργιών ασχολείται με γυναικεία θέματα, με τον καινούριο δυναμισμό των σημερινών γυναίκων και ένα άλλο μέρος ασχολείται με τι αντιφάσει και τις συγκρούσει στις σημερινέ και στι μελλοντικέ κοινωνίε, θέτοντα το ερώτημα σε ποιο μέλλον θέλουμε να ζήσουμε. Ελπίζω να σα φανούν ενδιαφέρουσε οι παράστασει και χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει το φεστιβάλ. Γεια σας. φεστιβάλ μιλά για το σήμερα. Μέσα από πολλέ διαφορετικέ αναγνώσει και με πολύ διαφορετικέ εκκινήσει και ερμηνείε, εστιάζει στο παρόν τολμώντα να δει το μέλλον. Το μέλλον του και το δικό μα μέλλον. Ο χορό στο φεστιβάλ φέτο μιλά για τον έρωτα, το φόβο, την εξουσία, τη μετανάστευση, τι ρίζε, την κοινωνική αποστασιοποίηση, τη συναισθηματική απομόνωση, τη δύναμη και την ελευθερία. Βρίσκει το σώμα και τη φωνή του παρόντο, άλλοτε με χιούμορ και αισιοδοξία και άλλοτε με το βλέμμα στραμμένο στην σκληρή πραγματικότητα. Ο χορό έρχεται φέτο να αναδείξει του νέου θρήνου μα, αλλά και τι νεότερε επαναστάσει μα 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Διερευνά εκ νέου την ταυτότητα, το φίλο, τη φυλή και συναντά τους και τους τραγικούς του κομικού και του τραγικού του μέλλοντο. Ταυτόχρονα, μέρο του προγράμματο του φεστιβάλ αφιερώνεται στη hip hop χορευτική σκηνή τη Ελλάδα και του εξωτερικού, ανοίγοντα μια νέα θεματική ενότητα με τίτλο Layers of Street, με στόχο να αναδείξει τη hip hop κουλτούρα και τη δυνατή παρουσία τη σήμερα στη σύγχρονη δημιουργία. Έμπειροι αλλά και νεότεροι δημιουργοί συνομιλούν με διαφορετικά είδη των παραστατικών τεχνών για να επικοινωνήσουν μαζί μα το σήμερα σε ένα πρόγραμμα χορού για όλο το κοινό. Μέσα από διεθνεί. Παραγωγέ, συμπαραγωγέ, νέε ελληνικέ δημιουργίε, συνεργασίε μεταξύ Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίε και μη, ο χορό φέτο το φεστιβάλ πρωταγωνιστεί. τη χαρά να υποστηρίζουμε ένα από τα πλουσιότερα προγράμματα στην ιστορία των Επιδαυρίων. Στο αρχαίο θέατρο τη Επιδαύρου παρουσιάζουμε 10 πρεμιέρε παραγωγών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι παραστάσει θα παίζονται και πάλι τρει ημέρε, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τον Ιούνιο μέχρι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Στα φετινά Επιδαύρια θα έχουμε την τιμή να σα παρουσιάσουμε μια διεθνή μα συμπαραγωγή σε παγκόσμια πρεμιέρα. Ο αγαπημένο του ελληνικού κοινού, Γερμανό σκηνοθέτη Τόμα Οστερμάγερ, επιστρέφει στην Ελλάδα με το θείο τη Σάουμπίνε και ασχολείται για πρώτη φορά με το αρχαίο δράμα. Όχημά του Ο Ιδρύποδα Τύρανο, που αποτελεί την αφετηρία ενό νέου έργου τη συγγραφέω Μάγια Τσάντε, η οποία μεταφέρει το μύθο στο σήμερα. Το φεστιβάλ θα παρουσιάσει επίση το σχεδόν άγνωστο σατυρικό δράμα του Σοφοκλή Ιχνευτέ, σε σχηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού. Επίση, η Αργυρό Χιώτη κάνει την πρώτη τη σκηνοθεσία στην Επίδαυρο με του παρταριστού βατράχου του Αριστοφάνη σε νέα μετάφραση του ποιητή Νίκου Παναγιοτόπουλου. Το πλούσιο πρόγραμμά μα περιλαμβάνει ακόμα τι Βάκχε σε συμπαραγωγή με το Διπεθέιο Ανίνιον και σκηνοθεσία Νικέτ Κοντούρη, τι παραγωγέ του Εθνικού Θεάτρου με σκηνοθεσίε του Γιάννη Μόσχου και του Κωνσταντίνου Ρίγου, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδο με σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, καθώ και συνεργασίε μα με σκηνοθέτε όπω ο Γιάννη Κακλέα, ο Άρη Μπινιάρη και ο Γιώργος Νανούρης που επίσης κατεβαίνει για πρώτη φορά στην Επιδαύρου. Ο προγραμματισμός μας για το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου κρύβει πολλές εκπλήξεις. Σπάει το χρονικό όριο του Ιουλίου και εκτείνεται έως τα τέλη Αυγούστου. Ξεκινά με το διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα Πάροδος που θα λάβει χώρα εκεί τι τρει πρώτε εβδομάδε του Ιουνίου, δίνοντα τη δυνατότητα σε καλλιτέχνε από ένα ευρύ φάσμα τεχνών να προχωρήσουν υπό ιδανικέ συνθήκε στην έρευνά του πάνω στη δραματουργία του αρχαίου δράματος in situ. Ταυτόχρονα εγγενιάζουμε ένα νέο θεματικό κύκλο υπό τον τίτλο Contemporary Ancients. Στη βάση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού για τη μικρή επίδαυρο βρίσκεται μια πρωτοβουλία για την οποία αισθάνομαι μεγάλο ενθουσιασμό. Πρόκειται για την ανάθεση δημιουργίας νέων έργων εμπνευσμένων από το αρχαίο δράμα σε νεοέλληνες συγγραφείς, ειδικά για το ανέβασμά του στη μικρή επίδαυρο. Τέσσερις συγγραφείς, εντελώς διαφορετικού ύφου, δύο άντρες και δύο γυναίκες, γράφουν από ένα σύγχρονο έργο που συνομιλεί με μια αρχαία τραγωδία. Ο Βαγγέλης Χατζιαννίδης γράφει με αφετηρία της Τραχίνης του Σοφοκλή. Το έργο του «Το σπίτι με τα Φίδια η Ελένη Σκότη. Ο Γιάννη Μαυριτσάκης γράφει με αφετηρία τη Βάκχη του Ευρυπίδη την Κρεουργία που σκηνοθετεί ο Γιώργο Κέβα. Η Αμάντα Μιχαλοπούλου με αφετηρία τον Ιπόλυτο το έργο Η Φέδρα Καίγεται που σκηνοθετεί ο Γιάννη Καλαβριανό. Και η Αλεξάνδρα Κάπα με αφετηρία τη Μύδια του Ευρυπίδη το Γάλα Έμα που σκηνοθετεί ο Γιάννο Περλέγκα. Με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, στηρίζουμε την έκδοση των έργων αυτών στο πλαίσιο μιας ενιαίας θεατρικής σειράς βιβλίων που εγγενιάζουμε και μάλιστα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Έτσι, το φεστιβάλ ανοίγεται πια και στον εκδοτικό χώρο. Οι αναθέσει όμω δεν περιορίζονται στο θέατρο, επεκτείνονται και στα οικαστικά. Αφού ειδικά για τη μικρή Επίδαυρο, η οικαστικό Εμιλία Παπαφιλίπου εμπνέεται και δημιουργεί ένα νέο έργο, συνεχίζοντα την έρευνά μα στην αναπάντεχη κατοίκηση των αρχαίων μνημείων που ξεκίνησε πέρσι. Δεν ξεχνάμε όμω και τη μουσική που τόσο ταιριάζει στο μικρό αυτό θέατρο. Δύο μοναδικέ βραδιέ μα περιμένουν στο μικρό θεατράκι. Δύο αναπάντεχα παντρέματα. Ο Πέτρο Κλαμπάνη συναντά τον Πετρολούκα Χαλκιά σε μια ειδική συναυλία, όπου η Τζά συναντά την παραδοσιακή ελληνική μουσική, ενώ ο Γαλοιρανός πολιοργανίστα και Ιβάν Σεμιρανή και το συγκρότημά του συναντούν την πολίτικη λύρα του δεξιοτέχνη Σοκράτη Σινόπουλου. Στο πρόγραμμα θα δείτε πω το Ηρόδιο διευρύνει φέτο το μουσικό του φάσμα με πολύ σημαντικού καλλιτέχνε από την ελληνική και την παγκόσμια σκηνή. Σταθερέ παραμένουν οι συνεργασίε μα με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία θα εμφανιστεί υπό την παγκέτα του καινούργιου τη καλλιτεχνικού διευθυντή αρχιμουσικού Λουκά Καριτινού με τον Ντανίλ Τρίφωνο Φουσολή στο πιάνο. Επίση, η Συμφωνική Ορχήστρα τη ΕΡΤ θα εμφανιστεί με τον νέο τη καλλιτεχνικό διευθυντή Γιώργο Πέτρου. Επιπλέον, νέοι άξονε πλουτίζουν το σχεδιασμό μα και δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα χωρί περιορισμού το ελληνικό ρεπερτόριο έχει πολλά να παρουσιάσει. Ένα αφιέρωμα στη θρηλυκή Λιλιπούπολη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μια σημαντική σύμπραξη με την Καμεράτα σε έργα Παπαδημητρίου Ξιδάκη, συνάντηση του Παύλου Παυλίδη με τον The συναβλία συναυλία του δυναμικού El Sistema με τον μουσικό παραγωγό Blend Μίσκιν, συνεργασία με το μαέστρο Βίρον Αφιδετζή και τη Φιλερμόνια Όρκεστρα, αλλά και πολλέ εκπλήξει που είμαστε σίγουροι ότι θα σα φέρουν στο ηρόδιο ξανά και ξανά. Περισσότερα για τους ξένους προσκεκλημένους μας, που θα σας ξεφνιάσουν, από τον Κώστα Φιλαβάκη, σύμβουλο μουσικής. Γεια σας. Ε, στον τομέα της κλασικής μουσικής έχουμε κορυφαία ονόματα, όπως τον διάσημο μαέστρο Zubin Μέτα, την ορχήστρα Maggio Musicale της Φλωρεντίας, τον πασίγνωστο βιολιστή Πίνκα Ζούκερμαν, σε ένα πρόγραμμα φιερωμένο στη μουσική του Johannes Brahms. Αυτή η συναυλία θα είναι και η πρώτη συνεργασία μεταξύ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Επίσης, την καταπληκτική χοροδιά Monteverdi συνοδευόμενη από τους English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του μοναδικού Sir John Eliot Gardiner. Το σύνολο θα μας παρουσιάσει τα κατά Ιωάννη πάθη του Bach. Στον κύκλο Jazz θα υποδεχθούμε τον Jan Garbarek μία από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες του jazz, αλλά και τον κορυφαίο δεξιοτέχνη του ούτι, Ανουάρ Μπραχέμ, ο οποίος συνδυάζει την κλασική αραβική μουσική με τον jazz. Στον χώρο του pop και rock, το φεστιβάλ υποδέχεται έναν πολύ ενδιαφέροντα καλλιτέχνη, τον Γάλλο τραγουδιστή και βίντεο σκηνοθέτη Woodkid επίσης θα φέρουμε δύο μεγάλες προσωπικότητες από τον πολύ δημιουργικό και σύγχρονο ε, μουσικό χώρο που αποκαλούμε νεοκλαστικό. από τα μεγάλα ονόματα αυτού του χώρου είναι ο ισλανδος Olafur arnolds και ο Άγγλος ε, παραγωγός ηλεκτρόνικα και τέκνο Max Cooper. τελειώνω με μια ευχάριστη έκπληξη μια πολύ σπάνια ζωντανή εμφάνιση του Brian Eno σε μια μουσική συνομιλία με τον αδελφό του Roger Eno που θα μας παρουσιάσουν την πρόσφατη συνεργασία τους με τίτλο Mixing Colors. Σας ευχαριστώ πολύ. θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο του Διοικητικού μας Συμβουλίου τον κύριο Δημήτρη Πασά για τη στιβαρή και διαρκή του υποστήριξη. Ευχαριστώ επίσης τον Αντιπρόεδρο κύριο Αλέξη Γαλινό καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου για την πάντοτε θετική τους διάθεση απέναντι σε κάθε ζήτημα καθώς και τον πολύ δημιουργικό μας διάλογο. Ξεχωριστέ ευχαριστίε για την αρμονική μα συνεργασία μέσα σε τόσο αντίξωε συνθήκε, στο Γενικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, κύριο Ιωάννη Καπλάνη, και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά σε όλου του συνεργάτε εργαζόμενου στο φεστιβάλ, που μέσα σε τόσο δύσκολου καιρού δουλεύουν πειρατοδό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματό μα. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ευχαριστούμε πολύ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, και τον Εφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού, κύριο Νικόλα Γιατρομανολάκη, οι οποίοι στηρίζουν σταθερά το έργο του φεστιβάλ και τι πρωτοβουλίε μα. Στο σημείο αυτό, α δούμε του χαιρετισμού του. Για περισσότερα από 65 χρόνια, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου έχει συνδεθεί με την πολιτιστική ζωή της Ελλάδας, παρουσιάζοντας μεγάλα έργα, σπουδαίους καλλιτέχνες, αλλά και νέες παραγωγές, που έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στη σύγχρονη ιστορία του πολιτισμού μας. Παραστάσεις, συχνά πρωτοποριακές, παραστάσεις αντισυμβατικές, οι οποίες συμβαδίζουν με τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς κάθε εποχής. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου κάθε καλοκαίρι προσφέρει μία σύνθεση από τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές φωνές και παρουσία τη χώρα μα μαζί με σημαντικές παραστάσεις από το εξωτερικό. Αυτή η σύνθεση δυνάμεων και τάσεων έχει δώσει στο φεστιβάλ τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχει ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διοργανώσεις. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζει. Ακόμα και μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, το περσινό καλοκαίρι, το Φεστιβάλ Αθηνών ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή διοργάνωση αυτού του μεγέθους που πραγματοποιήθηκε. Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς, συνέχισε να παράγει πολιτισμό και ολόκληρη η ομάδα του φεστιβάλ λειτουργήσε υποδειγματικά με απόλυτη ασφάλεια για τους θεατές και τους εργαζόμενους. Και αυτό προσμετράται εμφατικά. Φέτος, το φεστιβάλ προγραμματίζεται με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Με τη βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα Ελευθερία, με τους εντατικούς και αυξανόμενους εμβολιασμού, μας παρέχει τη δυνατότητα να βρεθούμε κοντά σε άλλους ανθρώπους, να μοιραστούμε κοινέ εμπειρίε να απολαύσουμε πολιτιστικά γεγονότα. Σταδιακά επανερχόμαστε σε ένα πρόγραμμα με τη μορφή που γνωρίζουμε. Στο Ηρώδιο, η μουσική έχει τον πρώτο ρόλο. Με συναυλίε τη Εθνική Λυρική Κοινή, τη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Συμφωνική Ορχήστρα τη ΕΡΤ, τη Φιλαρμόνια Ορκέστρα, ακόμα και την πρωτοποριακή δουλειά τη Λένα Πλάτωνος, μεταξύ πολλών άλλων. Στην Πυραιό 260, θέατρο, χορό και όπερα παρουσιάζονται σε ένα πρόγραμμα που επεκτείνεται μέχρι τον Οκτώβριο. Στο Αρχαίο Θέατρο τη Επειδαύρου, εκτό από τι παραγωγέ των ελληνικών οργανισμών, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια διαφορετική ανάγνωση της φημισμένης Σαουμπίνε πάνω στο μύθο του Ιδίποδα τύρανου. Το μικρό θέατρο της Επιδαύρου αφιερώνεται στην έρευνα, με νέα έργα εμπνευσμένα από το αρχαίο δράμα. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αυτή τη χρονιά διευρύνει ακόμα περισσότερο τους ορίζοντές του, με διεθνείς συμπαραγωγέ, με άνοιγμα στις εκδόσεις και στα οικαστικά, με θεματικούς άξονες που αναφέρονται στην ιστορία, αλλά και σε σύγχρονου προβληματισμούς, όπως οι έμφυλες ταυτότητε οι σύγχρονοι αρχαίοι, οι απροσδόκητες συνομιλίες, όπου η όπερα μπορεί να συνδυαστεί ακόμα και με το ποδόσφαιρο. Ο κύκλος 1821, με αναθέσεις πάνω στην κληρονομιά που άφησε η Ελληνική Επανάσταση. Εύχομαι με ιδιαίτερη προσοχή και απόλυτη ασφάλεια να απολαύσουμε πολλές παραγωγές που θα μας φέρουν κοντά, θα κερδίσουν το χειροκρότημά μας και θα προκαλέσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Καλή επιτυχία. Πέρυσι, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου Απέδειξε την ανθεκτικότητα και την ευρηματικότητά του σε ιδιαίτερε συνθήκε. Όχι μόνο παρέμεινε παρόν και ζωντανό μέσα από το υποσύνολο, αλλά έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στο πολιτιστικό καλοκαίρι τη Ελλάδα αλλά και ολόκληρη τη Ευρώπη. Με 50.000 θεατέ, παρά την περιορισμένη πληρότητα, με την πρώτη ζωντανή αναμετάδοση αρχαίου δράματο σε ολόκληρο τον κόσμο από το θέατρο τη Επιδάβρου, με υποδειγματικά υγειονομικά μέτρα και όλα αυτά μέσα από την άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο στήριξε από την πρώτη στιγμή το φεστιβάλ και πέρυσι. Φέτος, το φεστιβάλ επανέρχεται δυναμικά, με σχεδόν 80 παραγωγές και τη συμμετοχή περίπου 2.000 καλλιτεχνών. Επίσης, επανέρχεται δυναμικά η με ένα πάρα πολύ πλούσιο και ποικίλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Φέτος, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου χαρακτηρίζεται από τον διεθνή του χαρακτήρα και λέγοντας διεθνή χαρακτήρα δεν εννοούμε μόνο την πληθώρα ξένων παραγωγών, αλλά και το ύφο και τον σχεδιασμό των ελληνικών παραγωγών. Χαρακτηρίζεται επίση από το πολυφωνικό και συμπεριληπτικό του χαρακτήρα τόσο στην παραγωγή όσο και στη θεματολογία. Γυναίκε, έμφυλε ταυτότητε, ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ είναι λίγα από τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται φέτο. Επίση, φέτο το φεστιβάλ διακρίνεται από ενδιαφέρουσε μίξει. Μίξεις τεχνών, μίξει εποχών, μίξει ύφου, μίξει γενεών οι οποίε θα δώσουν ένα πολύ ενδιαφέρον καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Επίση, έχουμε μία άλλη τύπου μίξη. Τη μίξη έρευνα και δράση και παραγωγή. Από την οποία περιμένουμε πολλά αποτελέσματα και πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Και φυσικά, έχουμε και μία ειδική ενότητα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ιδωμένη από την ειδική ματιά του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδάβρου. Φυσικά, και φέτο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζει με όλε τι δυνάμει το φεστιβάλ. Και φυσικά και φέτο, εποπτευόμενοι φορεί του Υπουργείου συμμετέχουν, όπω το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδο. Το φετινό φεστιβάλ αποδεικνύει ότι μπορεί να σέβεσαι και να τιμά την ιστορία ενό θεσμού, αλλά να παραμένει παράλληλα επίκαιρο και σε πλήρη συντονισμό με την εποχή σου. Για όλα αυτά, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, την Κατερίνα Βαγγελάτου, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρό του, τον Δημήτρη Πασά, και φυσικά Όλου εκείνου και όλε εκείνε που συμμετέχουν με όλου του διαφορετικού τρόπου, ε, έτσι ώστε το φεστιβάλ να πραγματοποιηθεί και φέτο με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και με απόλυτη ασφάλεια. Σα ευχαριστούμε όλου. Φίλε και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του προγράμματό μα. Μπορείτε να βρείτε όλε τι λεπτομέρειε στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Σα περιμένουμε.